Κυρίες και κύριοι, ξέρετε ότι δεν αρνούμαστε την ατομική ευθύνη. Την ευθύνη του καθένα και της καθεμιάς να αυτοπροστατευτεί και να προστατέψει, η οποία εμπεδώνεται όταν συμβαδίζει με τη συλλογική ευθύνη για δράση, για διεκδίκηση, ώστε με ευθύνη του κράτους να λυθούν τα άμεσα, τα επίγοντα ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση της πανδημίας. Εδώ πραγματικά μπορεί να εκφραστεί η ομοψυχία των εργαζομένων, του λαού, απέναντι στις διάφορες πολιτικές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μεγάλου κεφαλαίου και των κυβερνήσεών τους που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή, τη δική του, τη ζωή των παιδιών του. Η ατομική ευθύνη εμπεδώνεται όταν ένα κράτος, μια κυβέρνηση που έχει την πρωταρχική και κύρια ευθύνη λύνει εδώ και τώρα τα επίγοντα προβλήματα που αφορούν την προστασία της υγείας, τα προβλήματα των δικαιωμάτων του λαού. Και με την ευκαιρία, σταματήστε να κουνάτε μονότονα το δάχτυλο της ατομικής ευθύνης στο λαό. Αφήστε αυτό το ύφος, όπως κάνατε και με αφορμή τις ουρές στις τράπεζες, λες και δεν ξέρετε πως οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι είναι αναγκασμένοι να στέκονται στις ουρές. Λες και δεν ξέρετε πως οι τραπεζίτες έκλεισαν υποκαταστήματα, απέλυσαν εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά οι πολίτες. Δική σας ευθύνη είναι να μην ξεροσταλιάζει ο κόσμος έξω από τις τράπεζες. Πάρτε λοιπόν τώρα μέτρα για πάγωμα των οφειλών στην εφορία, αναστολή των πληρωμών σε ΔΕΚΟ, ρύθμιση των δόσεων των δανείων, προστασία της πρώτης κατοικίας και θα δείτε πώς αμέσως θα σταματήσει και ο συνωστισμός και οι ουρές. Όπως επίσης ξέρετε πολύ καλά πως η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων πειθαρχούν και στα περιοριστικά μέτρα, μένουν σπίτι τους, αλλά δεν βλέπουν όμως να ανοίγουν μεθ επαρκώς, να γίνονται μαζικές προσλήψεις απαραίτητες γιατρών, νοσηλευτών. Η στρατηγική σας να τα ανάγετε όλα στην ατομική ευθύνη, στόχο περισσότερο έχει να κρύψει από το λαό τη μεγάλη αλήθεια, ακριβώς δηλαδή τις τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, για τις οποίες ευθύνεται και η πολιτική συνολικά και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα προηγούμενα χρόνια, της υποβάθμισης της εμπορευματοποίησης, την οποία υιοθετήσατε κατά γράμμα όλοι σας, μηδενός εξαιρουμένου και οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Η διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας προς όφελος βέβαια του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος γιγαντώθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, έχει τη σφραγίδα όλων σας. Η σμπαραλιασμένη έως και ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παντού και σε όλη τη χώρα είναι δικό σας έργο. Τα μεγάλα νοσοκομεία που χρόνια τώρα λειτουργούν στα όρια ασφάλειας χωρίς το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς τα αναγκαία μέσα, τις αναγκαίες υποδομές, είναι δικό σας έργο. Ποιος έκλεισε τα νοσοκομεία? Η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος τα κράτησε κλειστά? Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος μείωνε συνεχώς τα κονδύλια για την υγεία? Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ποιος τα μείωσε ακόμα περισσότερο? Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς σας δεν προχώρησε στις αναγκαίες προσλήψεις, παρά τις διαμαρτυρίες, τις εκκλήσεις των εργαζομένων στα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία, στις δομές υγείας, που χρόνια τώρα κρούουν τον κόδωνα του κινδύνου. Και βέβαια όλοι σας λέτε στο λαό ότι ο ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας μπορεί να συμβάλλει στην αναβάθμιση του δημοσίου τομέα υγείας. Αναβάθμιση βέβαια, να ρωτήσουμε, λέτε εσείς τις περίπου 800 μεθ που σήμερα είναι διαθέσιμες όταν σε άλλες συνθήκες, χωρίς πανδημία, χρειάζονται πάνω από 3.500. Αναβάθμιση, λέτε εσείς, στην έλλειψη βασικών ιατρικών ειδικοτήτων στα νοσοκομεία της χώρας. Αναβάθμιση, λέτε, την έλλειψη ακόμα και στοιχειωδών μέτρων προστασίας των υγειονομικών που τους στέλνετε στον πόλεμο χωρίς όπλα ουσιαστικά και κάθε μέρα και για το λόγο αυτό βγάζουν φωνές αγωνίας
και ευθύνης για το έργο που επιτελούν. Θα έλεγα βέβαια ότι εδώ μέσα και σήμερα περίσσεψαν και τα συγχαρητήρια και τα χειροκροτήματα για τους υγειονομικούς μας, όμως τα καλύτερα συγχαρητήρια και χειροκροτήματα θα ήταν να λύσετε όλες αυτές τις ελλείψεις, όλα αυτά τα προβλήματα, τα αιτήματα που οι ίδιοι, ξέροντας καλύτερα την κατάσταση από μέσα, σας λένε και σας προβάλλουν. Ο μύθος ότι μπορεί να συνυπάρχουν αρμονικά ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα και να συμβάλλουν έτσι πραγματικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας, που είναι θέση κοινή όλων σας εδώ μέσα, εκτός ΚΚΕ, έχει ήδη αποκαλυφθεί μπροστά στη μεγάλη κερδοσκοπία ιδιωτικών κέντρων και με τα τεστ για τον ιό, τα οποία όχι μόνο είναι προσιτά σε όποιον έχει να πληρώσει, αλλά στερούν και από τον κρατικό σχεδιασμό πολύτιμους πόρους, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν και τον κίνδυνο διασποράς. Αποκαλύπτεται επίσης από το ίδιο το γεγονός ότι το κράτος εξαρτάται από την προμήθεια βασικών υλικών και φαρμάκων από τον πόλεμο που διεξάγεται στην παγκόσμια αγορά, από τις μεγάλες εταιρείες που βρήκαν ευκαιρία βέβαια να κάνουν χρυσές business. Αναδεικνύεται με δραματικό τρόπο η αναγκαιότητα ενός αποκλειστικά δημόσιου δωρεάν συστήματος υγείας με κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης. Ακόμα και τώρα που όλα τα μάτια είναι στραμμένα στο δημόσιο σύστημα υγείας, οι προσλήψεις υγειονομικών που ανακοινώσατε, και ακόμα βέβαια δεν έχουν προχωρήσει, δεν επαρκούν για να καλύψουν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες. Σε άλλες κανονικές συνθήκες εννοούμε, πόσο μάλλον τώρα σε συνθήκες πανδημίας. Ακόμα και τώρα που η αγωνία του λαού κορυφώνεται, αν καταφέρει το δημόσιο σύστημα υγείας να ανταποκριθεί σε μια κορύφωση της πανδημίας, εσείς επιλέγετε να δώσετε νέα δώρα και σε κλινικάρχες και σε διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους στον τομέα της υγείας ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Και για να μην αφήσετε παραπονούμενους άλλους μεγάλους επιχειρηματίες επίσης, δώσατε και τα δωράκια σας σε καναλάρχες και σε ιδιωτικές εταιρείες που εκμεταλλεύονται τα διόδια. Η συμφωνία σας με τους επιχειρηματίες στον χώρο της υγείας εκτινάσει το ύψος της αποζημίωσης που θα παίρνουν από τον ΕΟΠΗ, δηλαδή από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Για κάθε νοσηλεία κρούσματος κορονοϊού σε κρεβάτι ΜΕΘ σε ιδιωτική κλινική, ο ΕΟΠΗ θα δίνει στον ιδιοκτήτη της κλινικής αποζημίωση 1.600 ευρώ τη μέρα, αντί για 800 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα. Αντίστοιχα δώρα βέβαια έχετε προβλέψει και για την διενέργεια των διαγνωστικών τεστ για τον κορονοϊό. Με αυτόν τον τρόπο τελικά ο ιδιωτικός τομέας όχι μόνο δεν υπηρετεί το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά συνεχίζει να το αρμέγει κανονικότατα, αφού όχι μόνο δεν επιτάσσεται, αλλά επιδοτείται και από τον ΕΟΠΗ, από χρήματα δηλαδή που έχουν πληρώσει οι ίδιοι ασφαλισμένοι.